Σήμερα στους τουριστικούς διαλόγους, στο Travel Daily News, θα μιλήσουμε για το yachting, μια μορφή τουρισμού η οποία φέρνει πάνω από το μέσο όρο οικονομικά τουρίστες και μια μορφή η οποία ταιριάζει πάρα πολύ στη χώρα μας. Αν δεν κάνουμε yachting στην Ελλάδα, με τα τόσα νησιά, με την τόση όμορφη μορφολογία του εδάφους, πού θα κάνουμε yachting? Είναι λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να αναπτυχθεί γιατί ταιριάζει πάρα πολύ στη χώρα μας. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Ευθύμη Μπιμπή, ο οποίος είναι πρόεδρος του CITESAP. Ο CITESAP είναι ο σύνδεσμος των ιδιοκτητών επαγγελματικών τουριστικών σκαφών χωρίς πλήρωμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα ήθελα να ξεκινήσω με τα προβλήματα και τις ελλείψεις που έχει ο κλάδος. Καλημέρα σας καταρχήν και ευχαριστώ για τη συνάντηση αυτή. Ο κλάδος έχει πολλά και διαχρονικά προβλήματα. Το κύριο μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ οξύ, είναι η θέση λιμενισμού. Τις θέσεις λιμενισμού τις χωρίζουμε σε δύο βασικές κατηγορίες. Στις θέσεις βάσης, από όπου λειτουργούν και δράζονται οι εταιρείες μας, από όπου παραλαμβάνουν τα σκάφη μας, οι πελάτες μας, οι τουρίστες και τα επιστρέφουν. Και τα λιμάνια, τα οποία υποδέχονται με τα σκάφη μας οι τουρίστες. Και στις δύο αυτές κατηγορίες έχουμε πολλά προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει πάρα πολλά καινούργια σκάφη, με αποτέλεσμα να έχει οξυνθεί το θέμα των θέσεων. Δεν υπάρχουν θέσεις ελιμενισμού. Όχι μόνο στο λεκανοπέδιο που διακινεί το 50% περίπου του θαλάσσιου τουρισμού, αλλά και στην περιφέρεια. Υπάρχει κορεσμός στις μαρίνες, υπάρχουν σκάφη που δεν έχουν θέσεις για να δουλέψουν και αυτό μας δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι πολύ βασικό οι θέσεις ελιμενισμού που αποτελούν τη βάση μας να είναι κοντά σε υποδομές όπως είναι αεροδρόμια. Φανταστείτε ένας τουρίστας που ξεκινάει από το σπίτι του, που θα πρέπει να πάρει ένα ταξί, ένα λεωφορείο, να πάει σε ένα αεροδρόμιο, να καταλήξει ένα άλλο πιο κεντρικό αεροδρόμιο για να έρθει στην Ελλάδα, να χρειάζεται να πάρει και 2-3 μεταφορικά μέσα για να πάει να λάβει ένα σκάφος. Τι θα το κάνει? Ιδίως να φτάνει στον προορισμό, θέλει γρήγορα να φτάσει στο τελικό που πρόκειται να απολαύσει. Έτσι είναι και αν σκεφτείτε και τις ταλαιπωρίες που υφίστανται στα αεροδρόμια σήμερα, δηλαδή για να μπει στο αεροπλάνο, περνά και μία μισή ώρα να περάσει του διάφορου ελέγχου. Έρχονται ήδη φορτισμένοι, ήδη πιεσμένοι και θέλουν να μπουν στο σκάφος το ταχύτερο δυνατό. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θα νοικιάσουν ένα εστιατόριο, είναι οι ίδιοι σκίπερ, θα το πάρουν και θα κάνουν τις βόλτες τους στα ελληνικά νησιά. Ακριβώς. Ήθελα να ρωτήσω, η Αττική, βέβαια και η Αθήνα, είναι το κέντρο της χώρας μας. Έχουμε το μεγαλύτερο αεροδρόμιο. Εδώ είναι η πύλη εισόδου. Τι μαρίνες έχουμε στο λεκανοπέδιο για να εξυπηρετούμε αυτούς τους τουρίστες? Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά υπάρχει μόνο μία μαρίνα, η οποία εξυπηρετεί, η Μαρίνα Λίμου, η οποία όμως κάτω από το καινούριο καθεστώς της ιδιωτικοποίησης εν ώψη έργων έχει αυξήσει τρομερά τις τιμές, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία φυγή σκαφών από τη Μαρίνα, διότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον στα κόστη αυτά. Το κόστος του ελιμενισμού είναι μεγάλο ποσοστό στο συνολικό κόστος του ιδιοκτήτη ενός σκάφους? Θα σας πω ένα παράδειγμα απλό. Η πρόσφατη αύξηση κατά 50% των τελών της Μαρίνας Αλίμου στα σκάφη μας αποτελεί το 25% του συνολικού κόστους λειτουργίας μας. Και έγινε ξαφνικά. Έγινε ξαφνικά, έγινε παραμονές Χριστουγέννων. Τη στιγμή που εμείς τιμοκαταλόγους εκδίδουμε Ιούλιο-Αύγουστο, έχουμε διαμορφώσει τιμές και έρχεται ένα κόστος το οποίο μας επιβαρύνει πάρα πολύ. Οι υπόλοιπες μαρίνες στο λεκανοπέδιο? Οι υπόλοιπες μαρίνες στο λεκανοπέδιο υπάρχουν, όπως ξέρουμε, η Μαρίνα της Βουλιαγμένης που είναι για πολύ μεγάλα σκάφη, του Φλίσβου επίσης που έχει πολύ ελάχιστα επαγγελματικά. Υπάρχει η Μαρίνα Αζέας η οποία έχει λίγα σκάφη μπερμπότ σαν τα δικά μας και κυρίως σκάφη με πλήρωμα. Η Μαρίνα Αθηνών που είναι κυρίως ιδιωτικά σκάφη, μεγάλα σκάφη. Υπάρχει η Μαρίνα του Αγίου Κοσμά η οποία θα κλείσει και αυτή σύντομα εν ώψη της ανάπλασης του ελληνικού και θα γίνει και αυτή για μεγάλα σκάφη. Άρα ουσιαστικά δεν υπάρχει στην νότια πλευρά της Αττικής κάποια μαρίνα για τα σκάφη τα δικά μας. Από την ανατολική πλευρά υπάρχει στο Λαύριο η Olympic Marine, η οποία αυτή έχει ελάχιστα επαγγελματικά σκάφη. Είναι και μακριά, αρκετά μακριά πια το Λαύριο από το αεροδρόμιο. Δεν είναι τόσο μακριά και υπάρχουν και σκάφη στο λιμάνι του Λαυρίου, όπου περιμένουμε εδώ και 2-3 χρόνια.
εξαγγελθεί στις προβλήτες πλωτές να μπουν για να αυξηθούν οι χώροι λιμενισμού και είμαστε ακόμα στο περίμενε. Τι πρόταση έχετε στη ΣΑΠ, τι μπορεί να γίνει? Στο χώρο, στο λεκανοπέδιο θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει μια μεγάλη μαρίνα αποκλειστικά για επαγγελματικά τουριστικά σκάφη. Στο χώρο του Δέλτα του Παλαιοφαλήρου, από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι την πλατεία Νερού. Είναι ένας χώρος ιδανικός που θα μπορούσε να γίνει μιας ήπιας μορφής μαρίνα, να παρέχει τα απαραίτητα για τα σκάφη αλλά και για τους πελάτες, διότι στις περισσότερες μαρίνες, επειδή απευθύνονται σε ιδιωτικά σκάφη, δεν έχει προβλεφθεί ένας χώρος υποδοχής των ξένων, αναμονής, φύλαξης βαλιτσών κτλ. Άρα, αν θέλουμε να προσφέρουμε σωστές υπηρεσίες στους πελάτες μας, θέλουμε μία μαρίνα φτιαγμένη για αυτό το λόγο. Έχετε κάνει λοιπόν αυτή την πρόταση? Τη συζητάμε στα διάφορα υπουργεία. Περιμένουμε να δούμε ανταπόκριση. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα λυθεί αυτό το θέμα και η πολιτεία θα σκύψει πάνω στο γιότινγκ. Στο γιότινγκ το οποίο είναι και χωρίς πλήρωμα, μικρά σκάφη που έρχονται και κάνουν βόλτες στα νησιά μας και θα το λύσουμε. Να μην ξεχνάμε όμως ότι είναι και οι υποδομές της περιφέρειας. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεύτερο κέντρο για το θαλάσσιο τουρισμό είναι το Ιόνιο. Κυρίως στην Κέρκυρα και στη Λευκάδα. Και εκεί υπάρχει κορεσμός σκαφών. Στη Λευκάδα και στη γύρω περιοχή υπάρχει μία τάση ανάπτυξης με το να γίνουν κάποιες μαρίνες που θα αδειοδοτηθούν ή έχουν ήδη αδειοδοτηθεί. Το θέμα είναι μην είναι η στόχευση μόνο μεγάλες μαρίνες για μεγάλα σκάφη. Δηλαδή έχουν εξαγγελθεί τώρα μία μαρίνα στην Κέρκυρα για σούπερ γιότς, μία άλλη μαρίνα στην Πάτρα πάλι για σούπερ γιότς. Για τα επαγγελματικά τουριστικά που διακινούν τον κύριο όγκο του θαλάσσιου τουρισμού, δεν υπάρχουν τέτοιες προβλέψεις. Και να δούμε λίγο και τα νησιά. Δηλαδή, στα νησιά αυτή τη στιγμή υπάρχει επίσης κορεσμός, είναι μικρά λιμάνια. Υπάρχει διαχείριση από λιμενικά ταμεία, τα οποία είτε δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες, είτε δεν έχουν τη γνώση, δεν μπορούν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες. Ας πάρουμε παράδειγμα την Πάρο. Η Πάρος είναι ένα μέρος όπου θα μπορούσε να γίνει τεράστια ανάπτυξη στο θαλάσσιο τουρισμού, γιατί έχει διεθνές αεροδρόμιο, άρα εύκολη πρόσβαση και έχει μία προβλήτα όλοι και όλοι, και αυτή επικίνδυνη όταν μπαίνει το πλοίο της γραμμής. Εκεί κάλλιστα θα μπορούσε να γίνει μία μαρίνα, να υπάρξει διασπορά των σκαφών από το λεκανοπέδιο, να ξεκινάνε από εκεί στο κέντρο των Κυκλάδων, που αυτό επιθυμούν οι τουρίστες. Κυκλάδες θέλουν να δουν. Και να γίνει κάτι. Δυστυχώς τα λέμε, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Τα λέει χρόνια στο ΣΑΠ. Χρόνια τα λέει. Το πρόβλημα το έχουμε εντοπίσει πάρα πολλά χρόνια, διότι ο τουρίστας τι θέλει? Όταν φτάνει, να τον υποδέχεται κάποιος με θέρμη, με αγάπη, να του πει έλα εδώ. Στην Ελλάδα σημαίνει το ανάποδο. Με του πάει να μπει στο λιμάνι, του λένε όχι, εδώ φύγε. Είναι για ψαράδικο. Όχι, εδώ φύγε. Είναι το τάδε ημερόπλιο. Όχι, εδώ. Είναι η πρώτη αντίδραση. Αντί να είναι καλώς ήρθες, έλα να σου δώσω νερό, ρεύμα, που είναι οι βασικές ανάγκες ενός σκάφους. Εμείς του λέμε σήκω φύγε. Ίσως δεν έχουμε αντιληφθεί το γιότινγκ πώς πρέπει να το χειριστούμε. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι η πολιτεία θα σκύψει πάνω στα προβλήματα του γιότινγκ και θα έχουμε σύντομα κάποιες λύσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ.